Αγαπητοί γονεί, αγαπητά μου παιδιά, γεια σας και χαρά σας. Εύχομαι να είστε καλά, όσο καλύτερα γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες της συγκυρίας που διανύουμε. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να επαναλάβω για να ακουστεί για άλλη μια φορά και όλοι μαζί να το φωνάξουμε δυνατά το σύνθημα «Μένουμε στο σπίτι». Ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε, να βάλουμε όλο το χεράκι μας και να ξεπεραστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό το μεγάλο βάσανο, αυτή η τρομερή πανδημία. Σε ανάρτησή μου πριν από λίγες μέρες, στην ομάδα Facebook του σχολείου, ενημέρωνα για την ύπαρξη ενός δικτυακού τόπου, στον οποίο είναι αναρτημένα τα σχολικά βιβλία σε διάφορες μορφές. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω τους γονείς και τα παιδιά μαζί στην αρχή να έχουν μία πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα τα βοηθούσε να διατηρήσουν και μία επαφή με τα γνωστικά αντικείμενα, με τα μαθήματα, με απλά λόγια, του Δημοτικού Σχολείου. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσά έχετε εμβαθύνει και έχετε ασχοληθεί με όσα παρουσιάζονταν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επειδή όμως από κάποιους γονείς είχα την ανατροφοδότηση ότι δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, όφιλα και θα το κάνω τώρα, να σας βοηθήσω να εμβαθύνετε περισσότερο και να ανακαλύψετε τις δυνατότητες του συγκεκριμένου ιστοχώρου. Να πω βέβαια από την αρχή ότι η διαζώσεις διδασκαλία έχει μία αξία αδιαμφισβήτητη και ότι οποιασδήποτε άλλη μορφής διδασκαλία, αυτή η ασύγχρονη αυτή της στιγμή και η σύγχρονη διδασκαλία με τηλεδιασκέψεις, με εφαρμογές τηλεδιασκέψεων τις επόμενες μέρες, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο του δασκάλου. Επίσης να πω ότι και η συγκεκριμένη παρουσίασή μου αλλά και γενικότερα η προσπάθεια του σχολείου μέσα από το πρόσωπό μου εκπροσωπεί τη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών να συνεχίσουν να προσφέρουν στα παιδιά μας το καλύτερο δυνατό πάντα. Παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα ebooksedu.gr Είναι ένας ιστοχώρος στον οποίον υπάρχει υλικό για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Μπορείτε και για τα μεγαλύτερα παιδιά σας, του Γυμνασίου και του Λυκείου, να ανατρέξετε σε συγκεκριμένες συντομεύσεις και να πραγματοποιήσετε και εκεί ανάλογες διεργασίες με αυτές που θα σας παρουσιάσω εγώ τώρα. Θα ξεκινήσω με μια ενδεικτική παρουσίαση του βιβλίου της γλώσσας του πρώτου δημοτικού, της πρώτης δημοτικού. Επιλέγοντας γλώσσα πρώτου δημοτικού εμπλουτισμένη μορφή, πηγαίνετε σε μία υπερσύνδεση όπου υπάρχουν τα μαθήματα του σχολικού βιβλίου όλα, σε μία διαφορετική που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το διδακτικό αντικείμενο, με την ύλη του βιβλίου δηλαδή. Όσοι ήστασταν δίπλα στα παιδιά σας κατά το διάστημα που διδάσκονταν το μάθημα «Πού είναι ο Άρης», έχετε μία εικόνα η οποία μπορεί να συνεχιστεί με μία προσπάθεια να μοιραστείτε μαζί με το παιδί σας ή να αφήσετε το παιδί σας μόνο του να κάνει διάφορες ασκήσεις όπως αυτή. Παρουσιάζεται μια άσκηση, ζητάει να απαντήσουμε, χρησιμοποιούμε το ποντίκι. Αλφα, εγώ βλέπω ότι αυτό είναι αχινός. Ναι, είναι αχινός. Αυτό δεν αρχίζει από Αλφα, δεν είναι άπαπι, είναι παπί. Αυτό δεν είναι απατάτα, είναι πατάτα. Αυτό όμως που είναι αχιβάδα, πέτυχα να το βρω σωστό και δέχτηκα το χειροκρότημα. Σαν αυτή έχει και άλλες παρόμοιες εργασίες. Όπου βρίσκεται εικονίδια σαν αυτά, όπου ο κένσορας από βέλος μπορεί να γίνει χεράκι, μπορείτε να επιλέξετε να ανοίξετε μία άσκηση και να την κάνετε. Αυτό που γίνεται με το βιβλίο της γλώσσας μπορεί να γίνει και με τα άλλα βιβλία και με τα άλλα μαθήματα. Ας δούμε για παράδειγμα το βιβλίο της μουσικής. Σε εμπλουτισμένη μορφή και αυτό διάλεξα το μάθημα η δική μου η μουσική γωνιά. Υπάρχει εδώ μια εφαρμογή που με το γκένσορα πάνω τους μας ενημερώνει, μας λέει ότι είναι ο Καρακατσάνης. Για να δούμε τι είναι. Ο Καρακατσάνης μπήκε στο τηγάνι και σπάσε τα αυγά. Γιατί Καρακατσάνη μπήκε στο τηγάνι και σπάσε τα αυγά. Εννοείται ότι αυτό το τραγουδάκι την ώρα που τα παιδάκια και εμείς μαζί τους ίσως θα ανοίξουμε την εφαρμογή και θα επιλέξουμε τη συγκεκριμένη άσκηση, μπορούμε να τα τραγουδήσουμε μαζί. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το μάθημα των ικαστικών. Επιλέγω κατά τύχη το μάθημα α1, παντού γραμμές, υπάρχει ένα εικονίδιο που με παραπέμπει σε μία άσκηση, Πάουλ Κλέ δεν είναι πολύ γνωστός. Είναι όμως μια ευκαιρία τα παιδιά να συγκρατήσουν ένα όνομα. Προχωράμε για να δούμε κάποια περισσότερα στοιχεία για τον Πάουλ Κλέ. Ωραία. Για να δούμε τι μπορεί να ανακαλύψουμε σε σχέση με τον Πάουλ Κλέ. Μάλιστα υπάρχει εδώ μια άσκηση που μπορούμε να την κάνουμε μαζί με τα παιδιά μας ή να την αφήσουμε να την κάνουν μόνα τους. Τι ζητούσε εδώ, να βάλουμε τις εικόνες στη θέση τους. Για να ελέγξουμε αν την κάναμε σωστά, βλέπω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Επίσης, υπάρχουν και αντίστοιχες ασκήσεις για τα βιβλία των άλλων τάξεων. Άνοιξα το μενού για την έκτη δημοτικού. Επέλεξα πάλι εμπλουτισμένα βιβλία. Επέλεξα το βιβλίο των μαθηματικών της έκτης δημοτικού σε εμπλουτισμένη μορφή. Και από το μενού που έχει τα περιεχόμενα, επέλεξα στην τύχη ένα μάθημα και προσπαθώ να λύσω αφού βεβαίως συνίσταται αυτό, να συνιστάτε αυτό, να διαβάσουμε και την παρουσίαση του, της διδακτέας ύλης, να κάνω και μία άσκηση μου ζητάει εδώ να κάνω πολλαπλασιασμό τον αριθμό 56 επί 12 χρησιμοποιώντα μόνο τα συγκεκριμένα πλήκτρα, μόνο τους συγκεκριμένους αριθμούς. Εδώ τα παιδιά μπορούν να παίξουν. Είναι ένα μάθημα μέσα από το οποίο διδάσκεται η πράξη με παραστάσεις, με παρενθέσεις. Νομίζω ότι αυτό, 22 και 22, 44 και 12, 56, είναι ο πρώτος αριθμός που με ενδιαφέρει. επιλέει το 12 είναι έτοιμο, το επιλέγω και το βρίσκω σωστό. Μαθηματικά της έκτης τάξης, ιστορία της έκτης τάξης, από το ίδιο μενού της αρχής, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία. Υπάρχουν όλα τα αντικείμενα, ακόμα και φυσική αγωγή, γυμναστική δηλαδή. Επέλεξα συγκεκριμένα το μάθημα 2, οι συνθήκες ζωής των υπόδουλων. Για να δούμε αν μοιάζει με τις συνθήκες ζωής της εποχής που διανύουμε. Έχει διάφορες συντομεύσεις οι οποίες παραπέμπουν σε πληροφορίες στις οποίες μπορούμε να ανατρέξουμε βιβλιογραφικά για να έχουμε μια πιο πλήρη ενημέρωση για όλα όσα συνέβαιναν κατά την περίοδο που οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι. Υπάρχουν επίσης και εδώ ασκήσεις που μπορούν να γίνουν. Στις ασκήσεις αυτές μπορώ να σημειώσω το όνομά μου. το σχολείο μου, το αγαπημένο μας τέταρτο δημοτικό, να συνεχίσω στη λύση της άσκησης, η οποία ξεκινάει με την παρουσίαση μίας πηγής και στη συνέχεια με ένα χώρο στον οποίο πρέπει να πληκτρολογήσω μία απάντηση στην ερώτηση που υπάρχει ακριβώ από πάνω, Καταγράφω τι ευκαιρίε διασκέδαση των Ελλήνων κατά την περίοδο τη Οθωμανικής Κυριαρχία. μπορώ να συνεχίσω και στη δεύτερη άσκηση και μπορώ να το συνεχίσω για όλες τις ενότητες, για όλα τα μαθήματα και για όλες τις ασκήσεις. Είναι, όπως είπα και στο ξεκίνημα, στην αρχή της παρουσίασής μου, ένας τρόπος για να γεμίσετε το χρόνο των παιδιών χρησιμοποιώντας διδακτικά αντικείμενα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου, με τη δική σας βοήθεια ή αναθέτοντας τα παιδιά να κάνει συγκεκριμένες εργασίες, αυτό δεν πρέπει να γίνεται με ένα τεράστιο φόρτο των παιδιών, δεν μπορούν να γίνουν όλες οι ασκήσεις του βιβλίου της γλώσσας μαζί, όλες οι ασκήσεις του βιβλίου της ιστορίας μαζί, όλες σε μία μέρα ή όλες σε δύο-τρεις μέρες όπως το πρόγραμμα του σχολείου, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της μέρας να βρείτε ένα τεταρτάκι για τη γλώσσα, να ασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο, ένα τεταρτάκι για τα μαθηματικά και πάει λέγοντας. Έτσι, ούτε τα παιδιά θα κουραστούν, ούτε τα παιδιά θα χάσουν το ενδιαφέρον τους. Στο μεταξύ, θα έχουμε λάβει και τις εντολές και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να μπούμε στο επόμενο επίπεδο της παρουσίασης μαθημάτων με διαδικασίες ασύγχρονης ή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Δηλαδή με παρουσιάσεις που μπορεί να τις βλέπει κάποιος, παρουσιάσεις μαθημάτων εννοούμε, οποιαδήποτε ώρα της μέρας θέλει ή με παρουσιάσεις οι οποίες θα είναι θα παρέχονται μόνο κατά μία συγκεκριμένη ώρα της μέρας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σαν να είναι μάθημα του σχολείου. Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε στις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο πολλές οι μέρες που το σχολείο μας θα είναι κλειστό και πάντως όσο το σχολείο μας είναι κλειστό, εμείς ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να γεμίζετε με επικοδομητικό τρόπο το χρόνο σας, μένοντας στο σπίτι για την υγεία τη δική σας, των παιδιών σας και για την υγεία όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ.